Κύριε Παπακοσταντίνου, μιλήσαμε πολύ. Νομίζω ότι τα βάλαμε όλα τα ζητήματα που αφορούν αυτό. Εσείς το χαρακτηρίσατε δεκτυβική λειτουργία, αλλά είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε. Να δούμε και μερικά πολιτικά ζητήματα τα οποία έχουν ανακύψει. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια από τις πιο κρίσιμες πολιτικές φάσεις, της ούτως ή άλλως κρίσιμης πολιτικής περίοδου που περνάμε τα τρία τελευταία χρόνια. Με αφορμή την υπόθεση αυτή την οποία συζητάμε και τη δικιά σας εμπλοκή, έχουμε αυτή τη στιγμή δύο προτάσεις για σύσταση προανακριτικής επιτροπής και στις δύο προτάσεις είστε το κεντρικό πρόσωπο. Ήδη έχετε πει ότι δεν θα αφήσετε να γίνετε η μοναδική ηφηγένεια σε μια τέτοια υπόθεση. Τι εννοείτε? Εννοείτε ότι δεν έχετε εσείς καμία εμπλοκή, καμία ευθύνη, ή εννοείται ότι υπάρχουν κι άλλοι? Κυρία Στά, εννοώ ότι προφανώς πρέπει να διερευνηθούν όλες οι ευθύνες σε όλους όσους ανήκουν. Εμένα δεν μου αρέσει η λογική της ποινικοποίησης ευθυνών. Βέβαια, αν υπάρχουν ποινικές, προφανώς και αυτές πρέπει να διερευνηθούν. Θεωρώ ότι θα ήταν πιο σωστό να διερευνήσουμε πρώτα τα γεγονότα και στη συνέχεια να διερευνήσουμε τα πρόσωπα. Μου κάνει τεράστια εντύπωση το γεγονός ότι υπήρξε αυτή η σπουδή, η βιασύνη να χρεωθεί όλο πάνω μου. Να χρεωθεί όλο πάνω μου. Είναι πάρα πολύ βολικό να χρεωθεί όλο πάνω μου. Είναι πάρα πολύ βολικό για το πολιτικό παιχνίδι αυτή τη στιγμή. Κοιτάξτε, όλοι αντιλαμβανόμαστε την ανάγκη η χώρα να εξακολουθήσει να έχει κυβέρνηση και το φάσμα της ακυβερνησίας ή το να πέσει, και εγώ θέλω να μείνει κυβέρνηση. Αλλά όχι όμως να πάω εγώ φυλακή για να μπορέσει να διατηρηθεί η κυβέρνηση. Διότι κάτι τέτοιο γίνεται αυτή τη στιγμή. Γίνεται μια προσπάθεια. Ξαφνικά, το θέμα της κάθαρσης του πολιτικού συστήματος είναι εγώ. Η κάθαρση του πολιτικού συστήματος είμαι εγώ, κυρία Στάι. Αυτό είναι το βασικό ζήτημα της λίστας όλων των ολιγοριών, όλων των προβλημάτων που έχουν υπάρξει. Εγώ θα πληρώσω τα 30 χρόνια της μεταπολίτευσης και ό,τι έχει σωρευτεί. Έτσι το βλέπετε. Μπορώ να το δω διαφορετικά. Κοιτάξτε, συζητήσαμε επί μία ολόκληρη ώρα για το περίφημο CD, για το STIC, για την ύπαρξη των ονομάτων των συγγενών σας. Και λέτε, δεν είμαι εγώ αυτός ο οποίος έβγαλα τα ονόματα αυτά μέσα από εκεί. Και θέλω να σας πω ότι αυτό είναι κάτι που είναι πάρα πολύ δύσκολο να φανταστεί κάποιος ποιος μπορεί να τα έβγαλε. Δηλαδή με παραπέμπεται σε μία διαβολική σκευωρία εις βάρος σας, ενώ η λογική λέει ότι... Ναι, θέλετε να μιλήσουμε για λογική, κύριε Ιραστάη? Να μιλήσουμε για λογική. Για λογική μιλάμε τόση ώρα. Επειδή μιλάμε για λογική... Δεν τη βρίσκουμε παντού. Επειδή μιλάμε για λογική, εάν το είχα κάνει εγώ, δεν θα έβγαζα άλλους 10 για ξεκάρφωμα. Δηλαδή αυτή η τέτοια αυτοενοχοποίηση. Σας φαίνεται λογικό να βγάλω άλλα 5 ονόματα που να παραπέμπουν στον Α, στο Β και το Γ? Έβγαλα τα 3 ονόματα που παραπέμπουν σε μένα. Να σας πω μια άλλη λογική, επειδή μιλάμε για λογική. Ποιος άλλος είχε κίνητρα, κύριε Παπακοσταντίνου? Μισό λεπτό, να σας πω μια άλλη λογική. Γιατί η λογική λέει ότι μόνο εσείς. Βγαίνει στο περιοδικό του κ. Βαξεβάνη μια λίστα με 2059 ονόματα. Αν εγώ λοιπόν ήξερα ότι λείπουν τα 3 ονόματα των εξαδέρφων μου, γιατί δεν έβγαινα την επόμενη μέρα ουρλιάζοντας ότι δεν είναι αυτή η πραγματική λίστα, ότι λείπουν ονόματα? Και να το τελειώνω το ζήτημα, να το καθαρίσω. Εάν να πω ότι κάποιος πάει, ούτε κάποιος πάει να με παγιδεύσει. Ότι υπάρχουν τα ονόματα. Βεβαίως. Μα φαντάζομαι ότι. Αν γνώριζα ότι ο ξαδέρφος μου ήταν εκεί πέρα. Ναι. Δεν θα μπορούσα να το είχα χειριστεί διαφορετικά και να μην το έχω αυτή τη στιγμή πάνω μου? Δεν ξέρω πώς θα μπορούσα να το είχατε χειριστεί. Να σας πω, εάν γνωρίζετε από την αρχή ότι υπήρχαν συγγενείς σας, θα έπρεπε από την αρχή να το πείτε. Για να το πετάξετε είχα από πάνω λοιπόν, σας. Λοιπόν, είναι μια άλλη εκδοχή αυτή, ας πούμε. Είχα λοιπόν μία σειρά από τρόπους για να γλιτώσω, εάν ήξερα ή αν προσπάθησα να τις αφαιρέσω, για να γλιτώσω αυτό το οποίο υφίσταμε αυτή τη στιγμή. Και να σας πω και μια άλλη σκέψη που μου έρχεται αυτή τη στιγμή, που λέτε ότι εάν βλέπατε τη λίστα που έβγαλε ο Κώστας ο Βαξεβάνης. Όχι, την είδα τη λίστα που έβγαλε. Ναι, όπου δεν υπήρχαν τα ονόματα των συγγενών σας, θα βγαίνατε να ουρλιάξετε ότι όχι, δεν είναι, γιατί υπάρχουν και αυτά τα ονόματα. Μα λέτε όταν ότι... ήδη ξέραμε ότι θα έρθει η πρωτότυπη και θα συγκεντρωθεί η εισήγηση. Μα κύριε Παπακοσταντίνου, στην αρχή της κουβέντας μου είπατε ότι δεν είδατε ποτέ. Βεβαίως. Εάν όμως, όπως πιστεύετε. Εσείς δεν ξέρω αν πιστεύετε. Εσείς, εν πάση περιπτώσει, πιστεύει ο κόσμος και λέει ότι τα είχα δει. Έτσι, εάν τα είχα δει και τα είχα βγάλει και έβγαινε η λίστα του Βαξεβάνη, τι θα ήταν μια ιδανική στιγμή για μένα να βγω και να πω τι είναι αυτά που λέτε? Τι είναι αυτά που λέτε?
Έτσι. Λοιπόν, υπάρχουν μία σειρά. Δεν μου κολλάει και πολύ αυτό. Γιατί πάλι θα κάποιος θα σας έλεγε, αφού ξέρετε ότι υπήρχαν, γιατί δεν τα ελέγξατε πρώτα αυτά τα ονόματα. Κύριε Στάι, γιατί ακριβώς είχα μία σειρά από ευκαιρίες. Ναι. Εάν πράγματι έχω κάνει αυτό το οποίο μου καταλογίζεται, για να το βγάλω από πάνω μου. Με τον Α ή με τον Β τρόπο. Το γεγονός ότι είναι ένα τόσο χονδροειδές πράγμα. Ναι. Στο οποίο λείπουν τρία ονόματα τα οποία ευθέως έχουν να κάνουν με τον τέος Υπουργό Οικονομικών, ο οποίος είχε στην κατοχή του αυτή τη λίστα. Ναι. Συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά βεβαίως μπορεί να το πιστέψει κόσμος, αλλά είναι και αρκετά περίεργο. Έτσι. Ωραία. Ναι, έχετε όμως, πει ότι δεν είμαι τόσο βλάκας. Όμως, και αυτό έχει τη δικιά του λογική, δεν βέβαια. Δεν είναι θέμα μόνο βλακίες, είναι και θέμα παραλόγου της όλης ιστορίας. Ποιος άλλος θα είχε. Με ξαναπάτε. Δεν πρόκειται να όχι, πάω. Όχι, θα σας και... πάω και γιατί μα είναι δεν πρόκειται, κυρία Στάι, δεν πρόκειται κύριε να κάνω εικασίες. Ποιος δεν θα είναι είχε στιγμή. Με πάρα πολύ. Δεν είναι στιγμή εδώ για να κάνουμε αυτή τη δουλειά. Αυτή τη δουλειά θα γίνει από τις αρμόδιες αρχές. Δεν εγώ υπάρχει θέλω, καμιά εγώ θέλω, ότι θα γίνει εγώ θέλω, αρμόδιες θέλω να είμαι θεσμικός. Θα γίνει από τις αρμόδιες αρχές. Αυτές θα διερευνήσουν. Εγώ δεν σας λέω να μου πείτε ονόματα. Μα ούτε μπορώ σας να σας εικάσω μπορούσε... και να πω θα μπορούσε να ήταν αυτός, θα μπορούσε να ήταν εκείνος. Για όνομα του Θεού. Δεν γίνεται να κάνουμε μια τέτοια συζήτηση. Κάποιοι που ήθελαν να στήσουν μια σκευωρία εις βάρος σας. Αυτό μου λέτε. Εφόσον δεν το έβγαλα εγώ, κάποιος άλλος το έχει βγάλει και αυτός ο άλλος πρέπει να δούμε αν μπορούσε να το κάνει, που νομίζω πολύ μπορούσαν, και ποια ήταν τα κίνητρα για να το κάνει. Που νομίζω υπήρχαν κίνητρα. Εδώ λοιπόν εγώ βρίσκομαι αυτή τη στιγμή. Ως ο μοναδικός υποτιθέμενος υπεύθυνος για μια ιστορία η οποία έχει αρχή, μέση και τέλος. Ως διαμαγείας λύνεται το ζήτημα εκκρεμωτήτων που πιθανόν να είχαν άλλοι και ξαφνικά εγώ είμαι στην πειρά και εξαγνίζεται το πολιτικό σύστημα. Κοιτάξτε, έτσι όπως μου το περιγράφετε βέβαια, αυτοί οι άλλοι δεν μπορεί να είναι πάρα πολλοί. Δεν θέλετε να τους περιγράψετε, αλλά τους υποδεικνύετε. Δεν υποδεικνύω και δεν περιγράφω κανένα, κύριε Στάι. Γιατί δεν έχω τα πάντως στοιχεία. Πάντως είναι λίγα τα πρόσωπα που είναι στα χέρια του. Ούτε. Τα περίφημα αρχεία. Προσέξτε, κύριε Στάι. Και ξέρουμε όλοι ποιοι είναι οι δύο επικεφαλείς του ΣΔΟΕ. Όποιος διαβάσει τη δικογραφία. Όποιος διαβάσει τη δικογραφία. Προς τα που στρέφεστε αυτή τη στιγμή. Όποιος διαβάσει τη δικογραφία η οποία έχει πάει από τους οικονομικούς αγγελείς στη Βουλή. Θα δει ότι αποτυπώνει γεγονότα. Από πού και ως πού τα τρία κόμματα της συγκυβέρνησης με τέτοια ευκολία αποφάσισαν πως τα γεγονότα αυτά ερμηνεύονται με αυτόν τον συγκεκριμένο τρόπο. Και γιατί αυτή η σπουδή και του δικού μου του κόμματος, αυτό το οποίο με έβγαλε έξω από τη στάξη του, είχε τέτοια σπουδή να βγάλει μέχρι και non-paper, επιχειρηματολογώντας γιατί εγώ είμαι ένοχος. Μιλάτε για αυτό, νομίζω ότι έχουμε εδώ πέρα, που λέει ότι μιλάω για να την πρόταση που υπογράφηκε. Τυχόν ποινικές ευθύνες μελών της κυβέρνησης. Όχι, αυτό μιλάω, λέω ότι αυτό που εστάλει τώρα, πρόσφατα, μετά από τη σύγκριση και τα τρία ονόματα που λείπουν, έτσι. Αυτό που εστάλει δεν κάνει τίποτα άλλο από το να δείχνει τις διαφορές. Έτσι. Αλλά η πρόταση η οποία πήγε στη Βουλή από τα τρία κόμματα κάνει αμέσως τη μοναδική ερμηνεία κατά αυτούς. Το στέλνει πάνω μου και τελειώνει. Να εικάσω δηλαδή ότι συμφωνείτε με την πρόταση που κατέθεσε σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ. Να μην εικάσετε τίποτα. Εγώ δεν. Καταρχάς δεν την έχω διαβάσει. Και άρα δεν μπορώ να εκφράσω γνώμη για κάτι το οποίο δεν έχω διαβάσει. Ακούσατε όμως γενικώς, ότι στο κάδρο βάζει εσάς. Εγώ γενικώς. Και τον κύριο Βενιζέλο. Επαναλαμβάνω, θα προτιμούσα να υπάρξει μία εξεταστική ή προανακριτική, η οποία να μην έχει ευθέως τα ονόματα και να διερευνήσει τα γεγονότα. Να τα διερευνήσει όμως πραγματικά. Όχι, για όχι, εσάς, κύριε όχι μία προανακριτική. Συγχωρείτε, κυρία Στάι. Αμφισβητείτε ότι υπάρχουν ενδείξεις αυτό που λένε τα τρία κόμματα τα κυβερνητικά. Αμφισβητώ ότι υπάρχουν ενδείξεις οι οποίες να είναι αρκετές για να είμαι εγώ ο μοναδικός ο οποίος ήδη έχει προαποφασιστεί ότι θα πάει και θα παραπεμφθεί από την προανακριτική για το επόμενο στάδιο, όποιο και να είναι αυτό. Δεν θεωρείτε ενδείξεις αυτή την υπόθεση που συζητάμε το σύνορα με σας κατηγορούν σε τέτοιες υποθέσεις, νόθευση εγγράφου, αυτό ναι, είναι βέβαια, το χαρακτηριστικό. Σε τέτοιες υποθέσεις, κυρία Στάι, παράβαση καθήκοντος, κοιτάει κανένας, και είναι το ζήτημα δυσκολείτε. Αυτό που... Πού είναι τα ονόματα και πού πήγε το CD. Ωραία. Όποτε έχουν υπάρξει ονομαστικές αναφορές σε προηγούμενες προανακριτικές, έγιναν σε πολύ πιο ισχυρά στοιχεία, καταγγελίες, επώνυμες, σε τελείως διαφορετική βάση από αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή παίρνουμε κάποια στοιχεία τα οποία βεβαίως δείχνουν κάποιες ενδείξεις και γύρω από αυτά κατασκευάζουμε μια ήδη σίγουρη ιστορία. Και πάμε να την ψηφίσουμε στη Βουλή για να ξεπερδεύουμε.
Έτσι, και να παραπεμφθεί και να πάει στα επόμενα βήματα. Εγώ θέλω να πάμε στην Δεν μου απαντήσατε όμως, γιατί μου είπατε ότι δεν γνωρίζετε ποια είναι η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ. Σας απάντησα ότι εγώ θα προτιμούσα να υπάρχει μία πρόταση προακριτικής, δηλαδή, η οποία έχει να κάνει με τα γεγονότα, τη διερεύνηση των γεγονότων, όποιος και να αφορά αυτό. Έτσι. Και αυτά συνήθως δεν οδηγούν στο πουθενά, αυτές οι γενικεύσεις. Όχι, όταν με συγχωρείτε, γενικεύσεις δεν σημαίνει ότι την κάνουμε γενικώς. Στο τέλος φτάνουμε και κοιτάμε πρόσωπα, έτσι. Αλλά ξεκινάμε από τα γεγονότα και δεν πάμε στα πρόσωπα κατευθείαν. Εγώ θέλω να τονίσω κάτι, κυρία Στάι. Εγώ θέλω να γίνει εδώ που είμαστε η προανακριτική. Και θέλω, γιατί θέλω να φτάσω σε κάποιο σημείο όπου να αποδείξω ότι δεν ήμουν εγώ αυτός. Και για να γίνει αυτό, δεν με ενδιαφέρει ούτε παραγραφή ούτε οτιδήποτε άλλο. Επειδή ακούω πολλά για αυτά. Έτσι. Η προανακριτική είναι. Και θέλω να αποδοθούν. Πιθανώς προθάλαμος για το ειδικό δικαστήριο. Και θέλω να αποδοθούν ευθύνες εκεί που υπάρχουν. Έτσι. Δεν θέλω απλώς εγώ να βγω αθώος. Θέλω να αποδοθούν και ευθύνες εκεί που υπάρχουν. Ναι, ξέρω ότι η προανακριτική είναι προθάλαμος για το ειδικό δικαστήριο. Είστε έτοιμος για κάτι τέτοιο? Είμαι έτοιμος να κάνω οτιδήποτε χρειάζεται για να αποδείξω τι έχω και τι δεν έχω κάνει, κύριε Στάι. Όπου χρειαστεί να το κάνω αυτό. Σε ειδικό δικαστήριο είναι αυτό. Στη τακτική δικαιοσύνη είναι αυτό. Θα το κάνω. Αν με ρωτάτε αν είναι εύκολο, προφανώς δεν είναι εύκολο, ούτε για μένα, ούτε για την οικογένειά μου. Αλλά δεν είναι αυτό το ζήτημά μας αυτή τη στιγμή. Το ζήτημα είναι ότι πρέπει να υπάρξει φως σε αυτή την ιστορία. Γιατί αυτή η ιστορία έχει γίνει το σύμβολο. Το σύμβολο όλων των αποτυχημένων προσπαθειών κατά της φοροδιαφυγής, όλη της αποτυχίας ενός πολιτικού συστήματος να κάνει κάτι με τους φόρους. Δεν είναι. Στις οποίες αποτυχίες συμμετείχατε. Στις οποίες αποτυχίες συμμετείχαν πάρα πολλές κυβερνήσεις και εγώ. Είμαι περήφανος που ήμουν ο Υπουργός Οικονομικών, ο οποίος έκανε τουλάχιστον 10 πράγματα που δεν είχε γίνει ποτέ για τη φοροδιαφυγή. Και τα έκανε με όλο τον κόσμο απέναντι. Όλο τον κόσμο απέναντι. Γιατί φτάνουμε προς το τέλος, να σας κάνω δύο ερωτήσεις πηγαίνοντας προς τα πίσω. Θεωρείτε ότι έχετε μια μεγάλη πολιτική ευθύνη, γιατί ξέρετε ότι είστε από τα πρόσωπα που πολλοί σας καταλόγησαν μεγάλη αλαζονία την περίοδο που ήσασταν στο Υπουργείο Οικονομικών. Και αν γυρνούσατε προς τα πίσω, με την εξέλιξη που έχουμε τώρα, θα κάνατε ακριβώς τα ίδια σε ό,τι αφορά τη διαδικασία προφανώς ή θα ακολουθούσατε κάποιες διαφορετικές? Το είπα και εγώ πριν. Προφανώς όχι. Έτσι. Θα έκανα μία σειρά από πράγματα διαφορετικά. Θα έκανα μία σειρά πράγματα διαφορετικά και για κάποιο τρόπο και για κάτι το οποίο δεν φρόντισα, που ήταν να προστατεύσω και τον ίδιο τον εαυτό μου. Εγώ δεν το έκανα αυτό ποτέ. Θέλετε γιατί λειτουργούσα με λίγο διαφορετικό τρόπο? Γιατί εγώ δεν ήξερα πώς παίζει το πολιτικό παιχνίδι? Γιατί εγώ δεν ζήτησα ποτέ προστασία κανενός? Γιατί εγώ δεν χρωστούσα ποτέ σε κανένα και έκανα πάρα πολλούς εχθρούς? Δεν προστάτευσα ποτέ τον εαυτό μου και τώρα το βρίσκω μπροστά μου αυτό. Θα έκανα πολλά πράγματα διαφορετικά. Και θα κάνατε προφανώς αυτή τη λειτουργία την οποία σας έβαλα από την αρχή της συζήτησης, της διασφάλισης και των στοιχείων. Έτσι ώστε να μην είμαστε και όλοι εμείς με αυτή την απόλυτη δυσπιστία απέναντι σε αυτά τα οποία συζητήσαμε απόψε. Στο ναι, τι έγινε γιατί το έκανε αυτό. Γιατί διαμέσου αυτής της ιστορίας αδικείται. Εντάξει, το αν αδικούμε εγώ ή όχι είναι ένα ζήτημα. Ναι. Δεν είναι εκεί το θέμα μας. Αδικείται η προσπάθεια κατά της φοροδιαφυγής που έγινε και αδικείται και η γενικότερη προσπάθεια της κυβέρνησης εκείνον τον καιρό. Έτσι. Και αυτό με στεναχωρεί γιατί είναι το τελευταίο πράγμα που θέλω. Επειδή και η δικιά σας η θέση, όποια και να είναι η εξέλιξη, είτε ακολουθηθεί το ειδικό δικαστήριο είτε η κλασική ποινική διαδικασία, θα εξαρτηθεί από το νόμιμο ή το μη νόμιμο των καταθέσεων των συγγενικών σας προσώπων, εάν δηλαδή είναι νόμιμα χρήματα και αν, και αν είναι φορολογημένα. Τώρα θα σας κάνω μια ερώτηση που δεν ξέρω αν θα μου απαντήσετε. Μιλήσατε με τις εξαδέλφες σας και με τους συζύγους τους. Είναι νόμιμα και φορολογημένα αυτά τα χρήματα? Έχουν κάνει... Ξέρετε, αυτό είναι κρίσιμο και για εσάς, γιατί κάποιοι λένε ότι από τη στιγμή που δεν ήταν νόμιμα, γι' αυτό τα βγάλαν από εκεί. Απολύτως. Εξ όσων ξέρω, μπορούν να τα δικαιολογήσουν. Απολύτως. Αλλά αυτό θα φανεί. Έτσι, ό,τι και να σας πω εγώ, θα παρουσιαστούν στον αρμόδιο οικονομικό εισαγγελέα, θα παρουσιάσουν τα στοιχεία. Έτσι, δεν έχει νόημα να. Εγώ αυτό το οποίο θέλω να σας πω είναι το εξής. Εγώ δεν είχα ποτέ λογαριασμό στην Ελβετία. Δεν είχα ποτέ offshore. Δεν είχα ποτέ καμία σχέση με offshore. Δεν έχω την οικονομική επιφάνεια των εξαδέρφων μου, οι οποίοι μπορούν να δικαιολογήσουν τις καταθέσεις τους, γιατί έχουν την οικονομική επιφάνεια που έχουν. Και αυτό που με τρελαίνει αυτή τη στιγμή είναι ότι αμφισβητείται και η δική μου
ηθική υπόσταση σε σχέση με τα ζητήματα αυτά. Διαβάζω απίθανα πράγματα στον τύπο. Κυρία Στάι, εγώ βγαίνω από την πολιτική, είμαι εκτός πολιτικής αυτή τη στιγμή. Σε πολύ χειρότερη κατάσταση από την μπήκα. Έχω ένα και μοναδικό περιουσιακό στοιχείο, ένα σπίτι εξοχικό, το έχω χτίσει πριν από 10 χρόνια. Το έχω χτίσει με δάνεια και με το εφάπαξ που πήρα από τη δουλειά που έκανα στη Γαλλία. Δεν μου ανήκει το σπίτι, στην τράπεζα ανήκει, προσημειωμένο είναι. Δεν έχω καταθέσεις και δεν έχω και δουλειά αυτή τη στιγμή. Δεν το λέω για να με λυπηθεί κανένας, για όνομα του Θεού. Αλλά ο καθένας έχει μια πορεία και ο κόσμος ξέρει την πορεία του καθενός. Δεν είναι κάτι το. Όλοι γνωριζόμαστε. Είναι μικρός ο κόσμος. Όλοι ξέρουμε. Και όλοι ξέρουμε και ποιοι πολιτικοί έχουν περάσει και ποιοι πολιτικοί έχουν αφήσει σκιές πίσω τους. Εγώ δεν είμαι ένας από αυτούς. Θα σας κάνω την τελευταία. Και άρα με αυτή την έννοια, με συγχωρείτε. Και άρα με αυτή την έννοια. Θα σας την κάνω. Είμαι σίγουρος ότι θα μου την κάνετε. Και άρα με αυτή την έννοια θεωρώ ότι η πολιτική και η προσωπική μου πορεία δεν δικαιολογεί αυτό το οποίο γίνεται αυτή τη στιγμή σε σχέση με την απόλυτη απαξίωση και πόλεμο που γίνεται από όλους. Κάναμε πολύ μεγάλη συζήτηση για τα συγκεκριμένα γεγονότα τα οποία σας έχουν φέρει σε αυτή τη δύσκολη θέση. Θεωρείτε ότι έχετε τελειώσει πολιτικά, κύριε Παπακοσταντίνη? Αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο με ενδιαφέρει, κυρία Στά, είναι να καθαρίσω το όνομά μου. Δεν με ενδιαφέρει τίποτε άλλο. Με ενδιαφέρει να καθαρίσω το όνομά μου και να μπορώ να είμαι ήρεμος με την οικογένειά μου. Δεν έχω καμία σκέψη αυτή τη στιγμή περί πολιτικής. Είναι το τελευταίο πράγμα που δίνω σχόλιο. Κύριε Παπακοσταντίνου, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν εδώ απόψε. Εγώ σας ευχαριστώ. Να πω ότι χρειάζεται θάρρος να εκτεθεί κανείς στα φώτα της δημοσιότητας. Να ευχαριστήσουμε και όλους εσάς που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.